πρωί ήρθα και το κατάστημά μου είναι γεμάτο λύματα. Η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Αυτή είναι η εικόνα σε έναν από τους πιο τουριστικούς δρόμους του Ηρακλείου, την οδό 1866. Λύματα και δυσοσμία προκαλούν την οργή και αγανάκτηση καταστηματαρχών. Οι ακαθαρσίες πλημμύρισαν το υπόγειο επιχείρησης με τον ιδιοκτήτη να δείχνει την αυτοσχέδια πατέντα με σωλήνα και κουβάδες για να καθαρίσει το κατάστημά του. Το υπόγειο του καταστήματος είχε περίπου 20 με 30 πόντους λύματα. Δεν ήξερα τι γινόταν. Βγάζω τα λύματα από το υπόγειο και τα ρίχνω στο δρόμο. Τι να τα κάνω. Και οι παρακάτω σχάρες τα παίρνουν. Δεν έχω εναλλακτική, δεν υπάρχει εναλλακτική. Βρίσκομαι στο υπόγειο μέσα 3 μέρες τώρα. Είναι σαν να βρίσκεται κάποιος μέσα σε ένα φρεάτιο. Τα εμπορεύματά μου έχουν φύγει 2 φορτηγά από εδώ, τα οποία είναι καταστρεμμένα τελείως. Καταστηματάρχες καταγγέλουν ότι λύματα δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα εδώ και μέρες, με δημότες και επισκέπτες να δεινοπαθούν. Το κακό, σύμφωνα με δημότες, ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες με το φράξιμο του αγωγού της ΔΕΙΑΗ, με το πρόβλημα να γίνεται ανυπόφορο τόσο για τους ίδιους όσο και για αρκετούς τουρίστες και επισκέπτες. Επειδή εγώ είμαι γείτονας, βλέπω και το γείτονα, είχε πλημμυρίσει το υπόγειό του. Μέχρι έφτασα να κάνω καταγγελία και στη ΔΕΙΑΗ. Μου είπαν ότι είχαν πρόβλημα στο μηχάνημα, τέλος πάντων ήρθαν, είδαν, αλλά δεν έκαναν κάτι, ξανά έφυγαν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να υπάρχει, είναι τώρα 10 μέρες. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα στην τουριστική περίοδο περνάει τόσους χιλιάδες κόσμος. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα και δεν είναι καλό για κανέναν. Μυρωδιά έντονη, μέσα στα μαγαζιά και όλη η πλατεία. Και του κυρίου το μαγαζί παρακάτω έχει πλημμυρίσει το υπόγειο. Δύσκολες συνθήκες. Δύσκολες, γιατί και εγώ είμαι όλη μέρα εδώ πέρα και είμαστε στην βρώμα όλη μέρα. Δυστυχώς. Αυτό το οποίο βλέπω όμως ότι είναι, κρατάνε τη μύτη τους και φεύγουν. Δηλαδή κρατάνε τη μύτη τους και τρέχουν προς τα κάτω. Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα για κανέναν. Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν ξέρω ποιος θέλει, τι πρέπει να γίνει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια, μυρίζει και όσο να είναι και οι ξένοι για την πλατεία και για τον τουρισμό μας. Δυστυχώς. Πόσες μέρες έχετε εντοπίσει το πρόβλημα? Γύρω στις 10 μέρες. Γιατροί το κοσμικό σκηνικό κάνουν λόγο πολίτες που ζητούν το πρόβλημα να επιληθεί άμεσα. Όπως επισημαίνουν, η υπηρεσία της ΔΕΙΑΗ έχει κληθεί πολλές φορές, ωστόσο δεν κατάφερε να επιδιορθώσει την βλάβη. Πριν 3 μέρες, νομίζω πριν 4, δεν είμαι σίγουρος, τους πήρα 10 η ώρα, μου λέγανε έρχεται συνεργείο. Συνεργείο, ήρθε ένα συνεργείο στις 2 η ώρα. Εργολάβος. Το μηχάνημα δεν δούλευε που φέρανε, ένα μεγάλο φορτηγό. Φύγανε, μου είπανε σε μισή ώρα είμαστε πίσω. Ήρθανε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα μετά από 15-20 τηλέφωνα τα οποία είχα κάνει. Ήρθε η ιδέα, είπε ότι θα το φτιάξουνε, ήρθανε 2-3 φορές, μετά φύγανε. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Σύμφωνα με καταστηματάρχες, η ΔΕΙΑΗ θα δει ξανά το πρόβλημα την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, οι ηρακλειώτες και επισκέπτες που περνούν από το σημείο καλούνται να κάνουν υπομονή.